φοβάστε. Στην κυρία Χαρακλή. Λοιπόν, εγώ αντιπροσωπεύω το Σύλλογο Λιβαδίων, το χωριό. Θα φτιάξουμε λουκάνια. Λοιπόν, τα χειροστάγια γίνονται Οκτώβριο με Νοέμβριο. Είναι η σοδιά του σπιτιού. Τώρα για, είναι... Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί ήταν γιατί πιο πολύ κρύο. Πιο πολύ κρύο και δεν είχε ησυχία τότε. Για να μπορούν να συντηρήσουν μετά από τώρα. Ναι. Λοιπόν, τώρα βέβαια είναι πορεύσιμα. Τα φτιάχνουν κάποιοι που έχουν πολλές μονάδες με χοιρινά και τα έχουν και στα μαγαζιά. Λοιπόν, έχω αποφέρει μια μηχανή, η οποία είναι πάρα πολύ παλιά και παραδοσιακή, αδριώτικη. Πρώτα τα κόβουν στο χέρι τα κρέατα όλου του χείρου τόσο μικρά. Για μπορεί να πατάνε τη μηχανή, γιατί η μηχανή δεν ήταν σύγχρονη. Είχανε λοιπόν αυτά τα κουνάκια, τα βάζανε στα έντερα και το γεμίζανε. Η διαδικασία είναι, σφάζομαι το χοιρινό, το καθαρίζομαι, κόβομαι σε λωρίδες όλο το δέρμα του χείρου, αφήνομαι και λίγο παχάρι μέσα και λίγο ψαχνό, για να κάνουμε αυτά τα σύσυρα. Σύσυρα. Όταν τα φτιάχνουμε αυτά είναι ο πρώτος μεζές που γίνεται στα χειροστάγια. Σαν την ανιά. Κρατάμε την γλίνα, η οποία είναι αυτή, την αφήνουμε να κρυώσει για να την έχουμε την επόμενη μέρα που θα τα καμπουδίσουμε. Την ημέρα εκείνη κάνουμε τα σύσυρα, κάνουμε όλη την προετοιμασία, φτιάχνουμε τα λουκάνικα, τα αφήνουμε να στεγνώσουν. Την άλλη μέρα τα καπνίζουν, περίπου 5-6 ώρες στη φωτιά, τα κατεβάζουν, τα πλένουν όλα και μετά βράζουν αυτή τη γλίνα σε μεγάλα καζάνια και ρίχνουν μέσα τα λουκάνικα και τις λούζες. Και τα διατηρούμε πάντα μέσα στη γλίνα. Η λούζα μας είναι αυτή και τα λουκάνικα μας αυτά. Αυτή και είναι και η διαφορά του αντριώτικου λουκάνικου και της αντριώτικης λούκας με όλα τα υπόλοιπα λουκάνια και λούκες, γιατί στις Κυκλάδες κάνουν παντού χειροστάγια. Έτσι, για παράδειγμα, εγώ που είμαι από το Σύρο, κάνω με το λουκάνικο περίπου, ακριβώς μάλλον με τον ίδιο τρόπο, μόνο διαφορετικά μυρωδικά βάζω μέσα, εμείς βάζουμε μάραθο, γιατί έχουμε άνθρωπο το μάραθο. Υπήρχε το παράδειγμα από τον Παναγιώτη, κάνει το ίδιο λουκάνικο και βάζει χρούμπι, γιατί αυτό είναι. Θα σας δείξω λίγο τη διαδικασία. Η μηχανή είναι αυτή. Τώρα είναι πολύ παλιά βέβαια, μην περιμένετε καλά αποτελέσματα. Εντάξει. Αλέχομαι. Λοιπόν, ετοιμάζομαι τη γέμιση, ναι. Παίρνουμε όλο αυτό το κρέας. Το βάζουμε σε μεγάλες λεκάνες. Έχουμε ήδη πλύνει τα έντερα.
5-6 ώρες. Προσπαθεί η φωτιά να μην έχει μεγάλες φλόγες, γιατί όπως κρέμονται τα λιγάνικα να μην τα κάψουν. Θέλουν χαμηλή φωτιά. Σε εμάς, τα ίσια, ναι, για τα αρώματα και το ψυχή του κρέας. Την άλλη μέρα λοιπόν πιάνουμε, όπως είναι δεμένα, τα λουκάνικα, κόβουμε τις κλωστές και τα, αυτά τα έχουμε ήδη πλύνει και τα βάζουμε, βάζουμε το καζάνι με την γλίνα, ζεσταίνεται καλά και ρίχνουμε μέσα τα λουκάνικα. Ένα συντηρείτε έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Πάντα μέσα στη γλίνα. Για πολύ καιρό. Για όσο θέλω. Για όσο θέλω. Και πάντα τα σπίτια μας είναι γεμάτα με τα χοιρινά. Μία φράση που λένε οι απασάδες, δίνουμε δώρα σε αυτούς που έχουν βοηθήσει τα χειροσφάγια. Γιατί τα χειροσφάγια δεν γίνονται εύκολα. Δεν γίνεται δηλαδή με δύο άτομα κάνουμε χειροσφάγια. Θα καλέσουμε από την γειτονιά, θα καλέσουμε φίλους. Μας έρχονται παρέες, παρέες. Παρέες, παρέες. Και για διασκεδάζουν, να πούμε ότι είναι και το διασκεδάζουν. Και όχι μόνο. Έχουμε πολλά φαγητά στα χειροσφάγια. Κάνουμε και βραστό, τα κόκαλα από το ζώο και τρώμε σούπα με τα κόκαλα. Κάνουμε ντολμαδάκια, λάχανο ντολμάδες. Κάνουμε κεφτέδες, το οποίο είναι το πολύ αλεσμένο. Κάποια δεν φτάνουν τα έντερα και κρατάμε και κάνουμε ωραίους κεφτέδες, πολύ ωραίους κεφτέδες. Κάνουμε κρυθαράκι με τα σιποτάκια από το γουρούνι κοκκινιστά, το πρασοσέλινο, αυτά αρκετά. Μπορούσα να τα κάνω, έχω λίγο πριν. Αν δεν ξέρω. Άσε τα καλά.